Στις 23 Νοεμβρίου, οι σωματοφύλακες του Εκρέμι Μάμογλου έλαβαν μία προειδοποίηση για επικείμενη απόπειρα κατά του Δημάρχου. Ενημέρωσαν λοιπόν τον Ιμάμογλου και σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ομαρχία εδώ της Κωνσταντινούπολης, αυξήθηκαν οι άνδρες της ασφαλείας του. Ο Μητροπολιτικός Δήμος δεν επιβεβαιώνει ωστόσο μέχρι στιγμής καμία σύλληψη των επίδοξων δραστών του ISIS, Λίνα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι επίδοξοι δράστες συνδέονταν με το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος και η διαταγή προήλθε μάλιστα από ανώτερα μέλη της τζιχαντιστικής αυτής οργάνωσης. Τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, που ρωτήθηκε σχετικά για το θέμα γιατί έχει δημιουργήσει μεγάλο ντόρο εδώ στην Τουρκία, ούτε επιβεβαίωσε θα λέγαμε, αλλά ούτε και διέψευσε αυτές τις πληροφορίες. Ανέφερε ότι πότε-πότε φτάνουν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες για πολιτικά πρόσωπα ή για κάποιες δημοφιλείς προσωπικότητες. Αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται και αν χρειαστεί τότε ενημερώνεται η φρουρά των προσώπων αυτών. Η Γενική Ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης όμως, Ελίνα, διέψευσε ωστόσο ότι υπήρξε οποιαδήποτε προειδοποίηση για τον Ιμάμογλου ή ότι έχουν γίνει συλλήψεις που να σχετίζονται με αυτό το θέμα. Πάντως, η εφημερίδα Χουριέτε εδώ δημιουργεί σήμερα ένα κλίμα φόβου στη χώρα, γιατί αναφέρει ότι ορισμένες εξέχουσες προσωπικότητες ενδέχεται εντός των επόμενων ημερών στην Τουρκία να γίνουν στόχος απόπειρας δολοφονίας, με τρόπο παρόμοιο με τη δολοφονία του Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Επίσης, αναφέρεται και από άλλα μέσα ότι οι απειλές κατά προσώπων της αντιπολίτευση στην Τουρκία, όπως είναι ο Εκρέμι Μάμογλου που προέρχεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι απειλές λοιπόν εναντίον αυτών των προσώπων έχει αυξηθεί μετά την κριτική που άσκησε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, προς την κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση απελευθερώνει ηγέτες της μαφίας και λαθρέμπορους ναρκωτικών και φυλακίζει πολιτικούς κρατούμενους. Και μάλιστα αυτό που προκαλεί αίσθηση, Λίνα, είναι ότι ένας άλλος γνωστός δημοσιογράφος εδώ στην Τουρκία, ο Φουάτ Ουγούρ, που δουλεύει σε φιλοκυβερνητικά μέσα, έγραψε το Σάββατο ένα άρθρο στο οποίο υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αποκλείεται να πέσει θύμα δολοφονίας, Λίνα.